Εφημερίες στα δημόσια νοσοκομεία που δεν καλύπτονται οι βάρδιες. Η επίταξη είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους ιδιώτες γιατρούς. Κάνουμε τελευταία έκκληση και το τονίζω το τελευταία έκκληση, διότι το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί συνετικά, ωραία. Έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Και πάλι τονίζω, γιατί μιλάμε δύο, άντε τρεις εφημερίες το μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε αδρά. Το Υπουργείο Υγείας επικοινωνεί με μία-μία από τις 15 περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ενώ έγινε σύσκεψη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τους τοπικούς φορείς της ΣΚΟ, που τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μόνιμος παθολόγος. Θα πρέπει να τους έχεις ξεκάθαρη την πρόταση μπροστά τους. Πράγμα το οποίο το Υπουργείο δεν έχει κάνει. Και όχι μόνο δεν έχει κάνει, αλλά πριν ακόμα ξεκινήσει να προτάσει μία συνεργασία, απείλησε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ αρνητικό κλίμα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει και να αναχαιτιστεί. Δεν μπορεί μια παθολογική κλινική, η οποία θεωρητικά στελεχώνεται με 7 ειδικούς παθολόγους, να έχουν απομείνει 2 ειδικοί παθολόγοι και να προσπαθούν με εμβαλωματικές λύσεις να φτιάξει το πρόγραμμα της εφημερίας. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει τη βοήθεια των ιδιωτών γιατρών έως το τέλος του έτους, μέχρι να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα υποχρεωτικά κλπ. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για να αποδώσουν. Θα τους πιέσουμε να πάνε να βοηθήσουν εκεί στη λειτουργία, στην εφημερία της παθολογικής κλινικής. Από εκεί και μετά όμως αυτή η λύση είναι προσωρινή. Δεν μπορεί να συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα με τους ιδιώτες να λειτουργεί η παθολογική κλινική. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συνεδριάζει για να αποφασίσει τη στάση που θα κρατήσουν οι γιατροί.